Και παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε αυτά που σας είπαν τα παιδιά στο τέλος του βίντεο. Γεια σας! Αντίο! Πάμε τώρα να παίξουμε. Πεκ, 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 πεκ. Γεια σας, διακάντε, είσαστε καλά! Σήμερα θα παίξουμε ξανά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Playmobil, φυσικά Playmobil. Τι άλλο περιμένατε? Έχουμε Playmobil, μία κούτα. Ναι, δεν ξέρουμε τι έχει μέσα η κούτα. Ρώτησαμε τη μαμά μας, δεν μας είπε. Τέλος πάντων, είναι μία γιγαντιαία κούτα. Είναι αρκετή βαριά. Την έχουμε και οι δύο, λογικά θα έχουμε τα ίδια. Ναι. Και πάμε να την ανοίξουμε. Ναι, πάμε. Η θεή του Ολύμπου. Η θεού του... Όπως είναι η θεού του Ολύμπου. Κοιτάξτε λίγο παιδιά, να σου δείξω τι έχει. Είναι κούτα σαν με παπούτσια κούτα. Τόσο μεγάλη. Έχει και σκοινιά, πώς να τα βγάλω τα σκοινιά. Εντάξει. Yeah. Μισό λεπτό και παιδιά. Από το βγαίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ δεν το έχω βγάλει. Ολύμπο. Αχα, έχουμε μήνυμα από τον Ολύμπο. Κάτσε, Άγγελα, να σε βοηθήσω και σένα. Βλέπετε πάρα πολύ ωραία κουτί. Θα με βοηθήσει λίγο. Ναι, ναι, θα σου βοηθήσω. Έχουμε μήνυμα από τον Όλυμπο. Και εσύ το ίδιο έχεις. Λέει ότι έχουμε μήνυμα από τον Όλυμπο. Α, επιτέλους. Τώρα το ξεδένουμε. Περίμενε. Εντάξει. Να το ξεδένουμε. Να το ξελίσεις. Κάτσε. Βασικά, βγαίνει έτσι απλά το σκηνή. Πώς? Το παίζει απλά έτσι. Αν το έκανα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να ανοίξεις το μαγικό κουτί? Ναι. Λοιπόν, ένα. Δύο. Δύο. Τρία. Ού! Παιδιά, είναι φαντάστικ. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, είναι φαντάστικ. Κοιτάξτε. Είναι φαντάστικ. Εντάξει, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό? Έχει τα πάντα. Λοιπόν, έχει τα πάντα. Νιώθω λες και μας στείλανε fan mail. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Οπα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Έχει. Παιδιά, σου είχε ένα φυλάδι εδώ να ζωγραφιέσαι άλλα και άλλα πράγματα. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορα. Φυλάδι εδώ με τα Playmobil. Ναι, ας το αφήνουμε αυτό. Και τι άλλο μας έχει? Μας έχει αυτό εδώ. Που αυτό εδώ κάτι είναι. Για να δούμε τι είναι. Ωχ, βαρύ φαίνεται. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, τι είναι αυτό? Κρασί! Τι είναι αυτό? Κρασί! 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 Για τον μπαμπά είναι αυτό. Αυτό θα το δώσουμε στον πατέρα μας. Ναι. Είναι το νέκταρ. Είναι λογικά ποιος ήταν ο θεός με το κρασί, ξέχασα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να βλέπουμε κρασί. Τη φάση. Ναι, τη φάση. Αυτό εδώ αρκετά ωραίο τσακουλάκι. Τσακουλάκι. Λοιπόν, τι λέει? Αμβροσία. Αμβροσία. Μας έχει εδώ μία κάτι, να το ανοίξω. Ναι. Για να δούμε τι είναι. Εδώ χρειάζεται ψαλίδι. Α, τέλειο. Α, λέει μαρμελάδα από βότανα. Όχι, μαρμελάδα μέσα από βότανα. Δεν θα την ανοίξω. Να την ανοίξουμε. Θα τη φάμε το πρωί, μαμά. Mm-hmm. Θα τη δοκιμάσω. Είναι αμβροσία, λέει. Τι είναι η αμβροσία? Δεν ξέρω. Έγινε ένα διορθωτικό λάθος. Τι δηλαδή? Thank you very much. Καταπληκτικό! Μπράβο! Θέλετε ένα... Δεν υπάρχουν, δεν έχω λόγια. Είναι μαρμελάδα μήλο. Ναι. Τέλει. Και αρχίζουμε για το ψητό. Ναι, συγγνώμη που το είπα έτσι, αλλά ναι. Πρώτα απ' όλα, η θεά, αυτή είναι η θεά Αθηνά. Έτσι. Λοιπόν, βασικά θα τα βγάλουμε όλα και μετά θα δούμε. Θα τα βγάλω πρώτα όλα. Γιατί τώρα δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα καλά. Λοιπόν. Έχει πράγματα. Α, εντάξει. Λοιπόν. Έχει πράγματα. Θα σας πω τα πάντα. Α, τώρα είδα. Λοιπόν. Α, εντάξει. Λοιπόν. Α, εντάξει. Πρώτα απ' όλα. Πρέπει να γίνει αυτό το έχω. Εσύ, Άγγελε, τι έφτιαξες από αυτά?
τέσσερα, αυτό και αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν. Και εσύ, Παύλο, ποιους έφτιαξες? Εγώ έφτιαξα την θεά Άρτεμι. Έφτιαξα τη Ρίσα. Εγώ έφτιαξα βασικά, ακούστε, έφτιαξα. Και τη θεά Αθηνά έφτιαξε ο Ραφαήλ. Και τη θεά Αθηνά. Εγώ έφτιαξα τον Ποσειδώνα, mm-hmm. Τη θεά Άρτεμι και τη θεά Δημήτρα. Θεός νούμερο 1. Ερμής. Ο Ερμής ήταν ο ταχυδρόμος της αρχαίας Ελλάδας. Α, ωραίες πληροφορίες. Είχε κάτι σανδάλια που πέταγαν, είχαν κάτι φτερά αυτά τα σανδάλια και πήγαινε όπου ήθελε με αυτά τα σανδάλια και πέταγε. Πολύ ωραίος ο Ερμής. Ο επόμενος θεός ήταν ο Δίας. Ο Δίας ήταν ο θεός το θεό. Όχι, βασικά ήταν ο θεός... Ο βασιλιάς τους, ας πούμε, ναι, ο βασιλιάς των θεών, ο μπαμπάς. Ήταν ο βασιλιάς των θεών. Mm-hmm. Ο Δίας είχε ένα, είχε δύο, είχε τέτοιο, είχε έναν αετό. Είχε και ένα κοντάρι και η δύναμη του Δία ήταν η κεραυνή. Μπορούσε να ρίξει κεραυνούς όπου ήθελε. Μετά, ο τρίτος θεός μας είναι ο Ποσειδώνας. Mm-hmm. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας είχε μία τρίαινα και όταν τη χτύπαγε κάτω έβγαζε νερό. Δεν ξέρουμε. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τα ψάρια αυτά. Ήτανε ο θεός Ποσειδώνας, ήταν από τους αγαπημένους μου θεούς. Πάμε στην τέταρτη θεά που είναι η θεά Δήμητρα. Η θεά η Δήμητρα... Όχι, είναι η θεά Αθηνά αυτή. Ναι, μπερδεύτηκα. Είναι η θεά Αθηνά. Η θεά Αθηνά ήταν η θεά... Της Σοφίας, γιατί έχει κουκουβάλια. Ναι, η τέταρτη θεά μας είναι η Αθηνά, που όλα την μπερδεύω με τη θεά Δήμητρα, τέλος πάντων. Η θεά Αθηνά ήταν η θεά της Σοφίας. Ήτανε πάρα πολύ σοφή, βλέπετε και εδώ και την κουκουβάλια. Η θεά Αθηνά είχε μία περικεφαλαία, είχε ένα κοντάρι και μία σπίδα και βλέπετε και κάτω το φίδι. Η προτελευταία θεά μας, η 1, 2, 3, η πέμπτη θεά μας, είναι η θεά Άρτεμις, η θεά του κυνηγιού, που είχε ένα ελάφι. Πολύ όμορφη και αυτή. Ναι, και αυτή η όμορφη. Ναι, βλέπετε εδώ πέρα τα δέντρα με τα λουλούδια και το τόξο της. Και ναι. Επόμενη θεά, που είναι και η τελευταία, είναι η Δήμητρα. Κανονικά υπάρχουν βασικά και άλλοι θεοί, αλλά τώρα δεν υπάρχουν. Είναι η τελευταία θεά αυτή. Είναι η θεά Δήμητρα, είναι η θεά της Γεωργίας. Βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα σκερπάνι. Ένα δρεπάνι. Βλέπετε εδώ το μικρό το προβατάκι, εδώ το άσυρο, εδώ τα καρπούζια. Εδώ έχει ένα καλάθι. Έχω βάλει μέσα ένα μήλο, αλλά δεν φαίνεται. Και αυτοί ήταν όλοι οι θεοί. Βλέπετε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι. Παιδιά, όλοι οι θεοί είναι συλλεκτικοί. Γενικά αυτά τα Playmobil είναι συλλεκτικά. Όλοι οι θεοί είναι φανταστική και ωραία. Ναι, άμα σας το βίντεο κάντε like, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, κάντε comment. Τι άλλο να κάνουμε, αυτά τέλος πάντων και... Γεια σας! Ναι, γεια σας! Είμαι ο Ξενώνας και σας λέω γεια. Γεια σας. Αντίο παιδιά. Πάω να κοιμηθώ.